Καλώς ήρθατε σε ένα άλλο από τα masterclass που διοργανώνω το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπούντα Ντεμπιντασγκούπτα, το σημαντικότερο ίσως εν ζωή Ινδό σκηνοθέτη, με αφορμή το αφιέρωμα που διοργανώνουμε στο έργο του. Ο κύριος Ντεμπιντασγκούπτα είναι ένας, με ένα έργο 14 ταινιών πίσω του, είναι ένας πολύ σημαντικός δημιουργός. Έχουν φιλοξενηθεί οι ταινίες του σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, από τις Κάνες, τη Βενετία, το Τορόντο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργάζεται μαζί μας φέτος και σε άμεση συνεργασία μαζί του, μάλλον, διοργανώνουμε αυτό το αφιέρωμα. Είναι μαζί μας να μιλήσει για τον κινηματογράφο της Ινδίας, τις δικές σου ταινίες και να απαντήσει όποιες ερωτήσεις έχετε. Good afternoon. Welcome again today in the fourth seminar of the Athens Film Festival. We have a great joy and a great honor to have with us the director, the Indian director, Bhuta Ndeemtasgupta, approximately, who is one of the most important directors of India currently. He has a work of 14 films which have been hosted in many international festivals in Cannes, in Berlin, in Venice, and we're extremely glad to have him here with us today, cooperating with us since we stage along with him a retrospective of his whole work. So he's here to make a presentation on the film industry of India, speak about his own work, his own films, and he will be at your disposal for any questions you might want to raise. Thank you, my dear friends. Thank you very much. This is really a unique kind of a gathering. I believe that the jury members judging cinema here in Athens, and they were also students, learning the techniques of filmmaking. Let me tell you very briefly about me, which may help you to know me a little more, so that when we communicate, sometimes it does make sense. Yes, yes. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά, αγαπητοί μου φίλοι, για την παρουσία σας εδώ. Είναι πραγματικά μια μοναδική σύναξη. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε τίποτα για τον ινδικό κινηματογράφο και, επιπροσθέτως, πολλοί από εσάς είστε σπουδαστές. Μαθαίνετε, δηλαδή, την τεχνική της φιλμογραφίας, της κινηματογραφικής τέχνης. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να σας πω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου και τον ινδικό κινηματογράφο, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια, όποτε θα έχετε την ευκαιρία, να συνοηθούμε καλύτερα. I started as a poet and still write poetry besides writing novels sometimes. I was a student of economics, econometrics, you can say, and taught econometrics in an university for quite some time. Then the pull of cinema was so strong that I decided to leave my job and try my luck with cinema. But before that, when I was a student, I made two short films, and that was the only thing that I had to start with as a full-fledged filmmaker. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας λίγα πράγματα για τον εαυτό μου. Ξεκίνησα σαν ποιητής και η αλήθεια είναι ότι εξακολουθώ να γράφω ποιήση, αλλά επίσης και κάποια έργα σε πεζό λόγο, σύντομα μυθιστορήματα, νουβέλες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, έχω σπουδάσει οικονομετρία, οικονομικά και διοικονομετρία. Υπήρξα και δούλεψα σαν οικονομέτρης, διδάσκοντας στο πανεπιστήμιο για αρκετά χρόνια. Η έλξη όμως του κινηματογράφου ήταν τόσο έντονη που αποφάσισα κάποια στιγμή να εγκαταλείψω την καριέρα μου ως οικονομέτρη και να περάσω στην κινηματογραφία.
Όντας φοιτητής, η μόνη εμπειρία δηλαδή και η επαφή που είχα με τον κινηματογράφο, την κινηματογραφία, ήταν ότι ως φοιτητής είχα γυρίσει δύο ταινίες μικρού μήκους. Αυτές ήταν όλες οι αποσκευές τις οποίες είχα όταν ξεκίνησα για να βυθιστώ στην μαγεία του κινηματογράφου. In early 70s, when I joined my graduation class, there was only one film school in India, run by the government of India. It's Pune Film Institute. I told my father that I would like to go there and study cinema, but you know, I come from a very, very traditional family where music was very much in presence, literature, painting, everything was there in the family, but no cinema. Because people were still believed that cinema is just for entertainment and sometimes, and mostly for cheap entertainment. I was told by my father, no, you continue with your study. I was sad, but not deeply sad, because my love for economics was also very deep. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι στην δεκαετία του 70, που ήμουν ακόμα φοιτητής οικονομικών, μου είχε ελκύσει το ενδιαφέρον ο κινηματογράφος, ακριβώς έχοντας γυρίσει και αυτά τα δύο σύντομα φιλμάκια μικρού μήκους. Και ήθελα να πάω να σπουδάσω, να σταματήσω αυτό που έκανα, τα οικονομικά, και να περάσω στην μελέτη του κινηματογράφου. Την εποχή εκείνη υπήρχε μία μόνο σχολή κινηματογραφίας στην Ινδία και δικρατική. Είπα λοιπόν στον πατέρα μου ότι θα ήθελα να πάω να εγγραφώ εκεί. Ο πατέρας μου, δεδομένου ότι περιέχω μία εξαιρετικά συντηρητική οικογένεια, μου το αρνήθηκε. Στην οικογένειά μου είχαμε κάθε μορφή τέχνης, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, ζωγραφική, διάφορα μέλη εκπροσώπευαν όλες αυτές τις τέχνες, αλλά δεν υπήρχε καθόλου παρουσία του κινηματογράφου. Ακριβώς διότι λόγω του έντονου παραδοσιακού χαρακτήρα της οικογένειάς μου και η γενική διαδεδομένη αντίληψη την εποχή εκείνη ήταν ότι ο κινηματογράφος αφορά αναψυχή και μόνο, και μάλιστα φθηνή αναψυχή. Έτσι λοιπόν ο πατέρας μου αρνήθηκε να πάω να γραφώ σε εκείνη τη σχολή κινηματογραφίας. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι απογοητεύτηκα, αλλά όχι και πάρα πολύ, γιατί εξίσου μεγάλη αγάπη έτρεφα και για τα οικονομικά. Now in India there are quite a number of film schools, and one is in Calcutta, run by Government India, and it is one of the biggest film institute in Asia, named after the filmmaker, great filmmaker Satyajit Ray, Satyajit Ray Film and Television Institute in Calcutta. And I was the founder chairman of that institute. Then I had to leave that institute because of my own very busy schedule of filmmaking. But very recently, I have again taken over because there's a big pressure from the students, from the faculties, and also from the government as the chairman of that film institute. But that's not a regular job. I just go there whenever I want, talk to the students, talk to the faculty members, and advise the director of the film institute, how should you go, and also chair the meetings. That's all I do. Τώρα πλέον στην Ινδία υπάρχουν πάρα πολλές και καλές σχολές κινηματογραφίας. Μία εξ αυτών, ίσως η πιο σημαντική και η πιο καλή, βρίσκεται στην Καλκούτα και έχει αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά ινστιτούτα όλης της Ασίας. Έχει πάρει το όνομα διάσημου Ινδού κινηματογραφιστή, του Satyajit Ray. Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της κινηματογραφικής αυτής ακαδημίας. Κάποια στιγμή όμως χρειάστηκε να τον εγκαταλείψω λόγω του πολύ βαριφορτωμένου προγράμματος που είχα, των δικών μου έργων και των δικών μου ενασχολήσεων. Πρόσφατα όμως, μετά από έντονη πίεση τόσο της κυβέρνησης όσο και των σπουδαστών, μου ζητήθηκε και επανήλθα. Εργάζομαι πάλι σε αυτή τη διάσημη κινηματογραφική σχολή της Καλκούτας, αλλά όχι με κανονικό ωράριο, δηλαδή δεν είμαι δεσμευμένος, πηγαίνω όποτε θέλω.
κάνω διαλέξεις τόσο στα μέλη του διδακτικού προσωπικού όσο και στους σπουδαστές. Συμμετέχω, προεδρεύω στα διοικητικά συμβούλια και δίνω και συμβουλές και συστάσεις σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά και τα διοικητικά της σχολής. In my room in that institute, students come anytime they want to come and they want to know about the filmmaking and then they want me to tell them how shall they start. Well, I just start everything with my mother. I tell them that my teacher of cinema is also my mother. She was a pianist, but she used to cook for us after the day's work. She will finish before the evening falls, and she will start playing piano. At times, she will recite poetry to us. You know, we were kids in those days, and we used to love our mother so much and believe that she was the most beautiful lady in the world. I used to look at her. She used to tell us that, don't look at me. Close your eyes and listen to music. Close your eyes and listen to poetry when I recite. I was very unhappy. Why does she tell us that? But after some time, after many years, I started knowing what did that mean. But one habit I started growing from that time, that closing my eyes and listening to music, listening to poetry, helped me a lot, because for the first time, I started encountering the images that were only my own, that were created in my mind and coming to my system. And that was the beginning of my falling in love with images. Οι σπουδαστές έρχονται στη σχολή όποτε θέλουν. Θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα κινηματογραφίας και η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν και το εναγώνιο ερώτημα το οποίο έχουν είναι πώς μπορούν να ξεκινήσουν, από πού να ξεκινήσουν. Εγώ λοιπόν τους λέω ότι ξεκίνησα χάριν και από τη μητέρα μου, χάριν της μητρός μου και λόγω της μαμάς μου, λόγω της μητέρας μου. Αυτή ήταν η μεγάλη διδασκάλισσα, η αυτή που με μίμησε στον κινηματογράφο. Η μητέρα μου ήταν πιανίστα. Και συνήθιζε μετά από μια ολόκληρη μέρα σκληρής δουλειάς κιόλας που δίδασκε μαθήματα πιάνου να έρχεται σπίτι και να μας μαγειρεύει πολύ νόστιμα φαγητά και ταυτόχρονα τελειώνει τη μέρα παίζοντας μας ένα κομμάτι πιάνου, ένα κομμάτι στο πιάνο ή απαγγέλλοντας μας ποίηση. Συνήθιζε, όπως καταλαβαίνετε, σαν παιδιά τη λατρεύαμε τη μητέρα μας και μάλιστα είμαστε σχεδόν ερωτευμένοι μαζί, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι η πιο ωραία γυναίκα σε όλο τον κόσμο. Μας έλεγε λοιπόν. Σας παρακαλώ, μην με κοιτάτε, κλείστε τα μάτια. Κλείστε τα μάτια και ακούστε προσεκτικά τη μουσική ή ακούστε προσεκτικά το ποίημα το οποίο σας απαγγέλλω. Αυτό πραγματικά με δυσαρεστούσε. Έλεγα, γιατί να μας το λέει αυτό, γιατί να κλείνουμε τα μάτια. Η αλήθεια είναι όμως ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια κατάλαβα τι σήμαινε αυτό και τι μου πρόσφερε. Κλείνοντας τα μάτια και παραδομένως στην μαγεία της μουσικής ή της ποίησης, για πρώτη φορά ερχόμουν σε επαφή και συναντούσα τις εικόνες, τις μαγικές εικόνες, οι οποίες ήταν κρυμμένες στο μυαλό και στην ψυχή μου. Και έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, ήταν οι εικόνες τις οποίες τις έφερα στο σύστημά μου και οι οποίες στη συνέχεια διαμόρφωσαν την κινηματογραφία μου. Like any other cranky kid, I used to ask many things from my mother. She used to tell me, learn one thing, and that is how many things you can do without. I felt very unhappy. But after some time, when I started writing poetry, that line came back to my mind. I started knowing, yes, to be a poet,
the first thing that I must learn, that is how many words I can do without. After some time, when I was preparing myself to be a filmmaker and started knowing that I have to make cinema, again that line came back to me and told me, first you learn how many shots you can do without. I think these are the basic lessons to be a poet or to be a filmmaker. Knowing your images and knowing your words and also knowing how many images and words you can do without. Σαν παιδί έκανα και εγώ πολύ άριθμες ερωτήσεις που μου βάζατε τη μητέρα μου με διάφορες ερωτήσεις. Και η βασική απάντηση και κάτι πολύ σημαντικό που μου έλεγε πάντα ήταν, παιδί μου, πόσα πράγματα μπορείς να στερηθείς. Με στεναχωρούσε πάρα πολύ με αυτό το είδος το ερώτημα, πόσα πράγματα μπορώ να στερηθώ. Αλλά μετά από χρόνια, όταν άρχισα να γράφω ποίηση, τελικά αυτή η σοφή κουβέντα, αυτή η σοφή φράση μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό. Δηλαδή, για να είναι κανείς ποιητής, το πρώτο που πρέπει να μάθει είναι πόσες λέξεις, από πόσες λέξεις μπορεί να απαλλαγεί. Πόσες είναι δηλαδή οι λέξεις που του χρειάζονται απαραίτητα, πόσες λέξεις μπορεί να στερηθεί. Και αργότερα πάλι, όταν πέρασε στον κινηματογράφο και ήξερα ότι δεν μπορούσα παρά να κάνω και ήθελα να κάνω ταινίες, και πάλι το ίδιο ερώτημα επανερχόταν. Δηλαδή, πόσες λήψεις μπορώ να στερηθώ, πόσες λήψεις που είναι απαραίτητες και από πόσες μπορώ να μην τις έχω. Αυτά πιστεύω ότι είναι τα βασικά μαθήματα τα οποία χρειάζονται για κάποιον για να είναι ποιητής, για να είναι κινηματογραφιστής. Ποιητής κινηματογραφίας. Να ξέρει δηλαδή πόσες εικόνες χρειάζεται, να ξέρει τις εικόνες του, να ξέρει τις λέξεις, τις σωστές λέξεις και να ξέρει επίσης πόσες εικόνες και πόσες λέξεις μπορεί να στερηθεί. My father was a very, very busy doctor. He hardly had any time for us. But my mother used to take us to places like to painting exhibitions, you know. And like every kid, I also started drawing something. I continued for some time, but there came a time when I realized that that's not for me. I can't be a good painter. But what happened to me, I started loving painting very deeply. And then I think it has happened to many of you, that one painting, suddenly one you fall for one painting. And you see that after that static image, there are multiple images. And you start a journey through those images. After a long time, I saw a film by, that was in Cannes, the opening film was Kurosawa's Dreams. I saw one film. I think those who have seen that film surely know that journey through paintings. I'm forgetting the name of the painter, great painter. Tell me. Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. The journey. What was the film? The title of the film? Dreams. Just Dreams. Dreams. You can say Kurosawa's Dreams or Dreams. So, when I saw that film, I was taken aback because, surprisingly, there's again a film where someone starts a journey through the paintings of Van Gogh. Then I realized what I thought was not wrong. I still believe that whenever a painting holds your attention, starts giving you multiple images, and we all make a journey.
Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ άσχολος διάσημος γιατρός και έτσι είχε απειροελάχιστο χρόνο να διαθέσει τα παιδιά του. Αντίθετα όμως η μητέρα μου μας έπαιρνε μαζί της, μας δίδασκε και πάρα πολλά πράγματα, μας έπαιρνε σε διάφορες εκδηλώσεις, πάρα πολλές ζωγραφικές εκθέσεις. Μάλιστα με είχε γοητεύσει ζωγραφική, είχα ξεκινήσει και μαθήματα ζωγραφικής, αλλά πολύ γρήγορα κατέληξα και ήξερα ότι δεν επρόκειτο ποτέ να γίνω καλός ζωγράφος και αυτό το εγκατέλειψα. Όμως από εκεί ξεκίνησε ο μεγάλος μου έρωτας για τη ζωγραφική. Και φαντάζομαι θα έχει συμβεί και σε εσάς. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα ζωγραφικό έργο για το οποίο πραγματικά ερωτεύεσαι και θεωρείς ότι είναι σημαδιακό και κέριο για όλη τη ζωή. Είναι ένα ζωγραφικό έργο το οποίο το βλέπεις και εκεί από αυτή τη στατική εικόνα γεννιάται μια πληθώρα άλλων εικόνων. Είναι κάτι τέτοιο που είναι μια απαρχή κινηματογράφου. Αρχίζει ένα ταξίδι δηλαδή μέσα σε πολλαπλές, πολυάριθμες εικόνες. Θυμάμαι ότι είχα δει και μια κινηματογραφική ταινία της που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών, το Dreams, και που αφορούσε την ζωγραφική του Van Gogh. Και εκεί πραγματικά εξεπλάγει, γιατί είδα και πάλι έναν ταξιδιώτη, τον πρωταγωνιστή δηλαδή, ο οποίος ξεκινούσε ένα ταξίδι μέσα από τους ζωγραφικούς πίνακες του Van Gogh. Πιστεύω πραγματικά ότι ένα πολύ σημαντικό ζωγραφικό έργο σου γεννά στη συνέχεια στο μυαλό χιλιάδες άλλες εικόνες. So I tell my students, never leave these three things, poetry, music, and painting. Because these are the basics to give you images, after images of your own. And these are the things which will never desert you. Well, other than I also tell them that be sympathetic to others, be kind and friendly with others, try to know your friends better, try to know their sorrows, their pathos, because that all help. All help you mean in filmmaking? In filmmaking. Έτσι λοιπόν, λέω στους σπουδαστές μου ότι δεν πρέπει καθόλου να αγνοούν και να παραβλέπουν τις πολύ βασικές σπουδαίες τέχνες, την ποίηση, τη μουσική και τη ζωγραφική. Θα πρέπει πραγματικά να εμβαπτίζονται μέσα αυτές τις τέχνες, γιατί είναι οι βασικές και θεμελιώδεις, οι οποίες μπορούν να τους προσφέρουν μια πληθώρα εικόνων στο μυαλό. Είναι πράγματα τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψουν. Αυτό τους διδάσκω και επίσης τους λέω ότι πρέπει να έχουν ενσυναίσθηση, να συμπάσχουν, να είναι φιλικοί, να αγαπούν τους φίλους τους και να προσπαθούν να τους γνωρίσουν καλύτερα, να τους γνωρίσουν σε βάθος και με τα προτερήματα και με τα λατώματά τους, με τις ανθρώπινες αρετές τους, γιατί ακριβώς αυτό είναι κάτι, όλη αυτή η γνώση είναι αυτό που θα τους βοηθήσει στη δημιουργία πλούτου εικόνων και για τη φιλμογραφία τους. You have not seen, I think, barring one or maximum two, you have not seen much of my films because you people were busy and still busy with your work of judging cinema here in the competition. Allow me to tell you something about the kind of cinema I have been making. Well, when I started writing poetry, after some time, after a decade or so, when critics started writing about my poems, the first thing they used to tell, they used to write is that I write anti-poetry. They say it is sometimes nightmarish, sometimes fearful, sometimes about non-existence of love and other things. But I used to disagree with them. At times I do write poems which are
not very usual, but I write the way I want to. But I deeply believe in love, in many things. At the same time, I know I have to express the way I want. I used to tell them, and if now I tell my friends and my students that, look, I don't believe in reality. Because the problem with reality is predictable. It is... Excuse me, you don't believe in what? Reality. Because it is predictable, it is repetitive, it is monotonous. We know what it can be, at least we can guess. But suppose we put a bit of reality in a glass and mix it with few drops of magic and dream and make a good shake, then what it becomes is something new. It is born out of reality, but not exactly the real, and you can't even say it is unreal. It is something between real and unreal. And I deeply love those images which get associated with that, something between reality and unreal. Επιτρέψτε μου, επειδή φαντάζομαι ότι εσείς είστε πάρα πολύ απασχολημένοι εδώ με το να παρακολουθείτε διάφορα έργα, με το διάφορες ταινίες που προβάλλονται στο φεστιβάλ, γιατί έχετε ακριβώς και την αποστολή να είστε η κριτική επιτροπή, φαντάζομαι ότι δεν έχετε δει πάρα πολλές ταινίες μου, ενδεχομένως να έχετε δει μία ή δύο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας αναφέρω και να σας αναπτύξω τι είδος κινηματογράφο κάνω. Ξεκίνησα, όπως σας είπα, σαν ποιητής. Κάπου 10 χρόνια μετά, αφότου έγραφα διάφορα ποίηματα και είχα εκδώσει διάφορες ποιητικές συλλογές, οι κριτικοί άρχισαν να ασχολούνται και να γράφουν κριτικές για τα ποίηματά μου. Κάτι λοιπόν το οποίο πάρα πολύ συχνά έγραφαν και επαναλάμβαναν ήταν ότι ουσιαστικά έγραφα αντιποίηση. Ότι δηλαδή το έργα μου ήταν πολλές φορές εφιαλτικό, ότι προκαλούσε φόβο και ότι ουσιαστικά ημινούσα την μη ύπαρξη της αγάπης. Όμως εγώ διαφωνούσα με τους κριτικούς αυτούς. Ναι, ήθελα να γράψω όπως ήθελα και να εκφράσω αυτά που έβλεπα. Η αλήθεια όμως είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ βαθιά και στην αγάπη και σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία μου αρνιόντουσαν οι κριτικοί όταν έβλεπαν στα ποίηματά μου. Απλώς θέλω να εκφραστώ και ήθελα να εκφραστώ όπως ήθελα. Το θέμα είναι ότι δεν πιστεύω καθόλου στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ επαναληπτική, είναι επαναλαμβανόμενη, μπορεί να είναι πάρα πολύ μονότονη, δεν με ενδιαφέρει. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά δηλαδή και είναι προβλέψιμο ότι θα συμβεί στη συνέχεια. Ας υποθέσουμε όμως τώρα ότι βάζουμε την πραγματικότητα, αδειάζουμε ένα κομμάτι πραγματικότητας σε ένα ποτήρι γυάλινο και προσθέτουμε και λίγες σταγόνες μαγείας και κάποιες σταγόνες ονείρου και ανακατεύουμε πάρα πολύ δυνατά. Τι θα προκύψει? Θα προκύψει κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα ρεαλιστικό, αλλά δεν είναι και μη ρεαλιστικό. Αυτό ακριβώς με εγωιτεύει και αυτό στη συνέχεια έκανα στον κινηματογράφο μου. Δηλαδή, θέλω να δημιουργήσω κάτι το οποίο είναι ανάμεσα στο απόλυτα ρεαλιστικό και στο μη ρεαλιστικό. Είναι πάνω σε αυτά τα ασαφή όρια. Αυτές τις εικόνες λατρεύω, οι οποίες συσχετίζουν ακριβώς αυτό το σκοτάδι, αυτή την αμφισημία μεταξύ απόλυτα ρεαλιστικού και μη ρεαλιστικού. Well, definitely at times, this is not the right thing to do because you invite misunderstanding. You will not be understood fully. But I think that's okay, at least okay for me, because I've seen the readers of my poems at times, some of them hated my poems. They wrote letters to me saying that we don't understand what you write. Then after some time, they again wrote letters. They came back to me, telling me that yes, now we know. Now I have started knowing exactly what you wanted to see. Similarly, in filmmaking, the problem of a filmmaker is that he has to make himself understood at one go. If he doesn't
If it's not understood by the audience, then it is a problem. It is a problem for his career, because it is a problem to continue for a long time. But I think that there is a way out, and I have found out that way out. What I do normally in cinema, especially, there is a story. There is a story. Well, most of the times, there is not one single story. There are three, four stories. One or two are the major ones, and the others are there to help those main storylines. And there are also little stories which I would have easily avoided, but I decided not to avoid because they help. They help indirectly at times. In all my films, there are so many things at one point of time that it may not be very easy to realize what exactly I wanted to see, but I think that that it is also possible to understand the cinema where the director attempts to say not only one story, but different stories at one point of time, but keeping the one story going all the time. Είναι αλήθεια βέβαια ότι με αυτό που σας περιγράφω, αυτού του είδους την ποίηση και αντίστοιχα τρόπο κινηματογράφησης, κατά κάποιο τέτοιο τρόπο ουσιαστικά προκαλείται την παρανόηση πάρα πολλές φορές. Γιατί όλοι μας αρέσει και όλοι οι κινηματογραφιστές θέλουν να γίνονται κατανοητοί κατευθείαν. Θυμάμαι όμως αντίστοιχα και στην κριτική που μου απευθυνόταν με την ποίησή μου, είχα συναντήσει πάρα πολλούς αναγνώστες της ποίησής μου, οι οποίοι με πλησίαζαν για να μου πούν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και τι εννοώ. Τους άφηνα και μετά από κάποια χρόνια οι ίδιοι αυτοί οι αναγνώστες ερχόντουσαν να μου πούν «Ναι, τώρα κατάλαβα. Κατάλαβα ακριβώς τι εννοείς και τι θες να πεις». Αντίστοιχα, λοιπόν, το αντίστοιχο έχω μεταφέρει και στην κινηματογραφική τέχνη. Η αλήθεια είναι ότι το μείζον πρόβλημα κάθε κινηματογραφιστή είναι ακριβώς να μπορεί να γίνει κατανοητός αμέσως από το κοινό του. Γιατί εάν είναι πάρα πολύ δυσνόητος και συνεχίζει όλες τις ταινίες να είναι εξαιρετικά δυσνόητος από το πλατή κοινό, προκαλούνται προβλήματα και ενδεχομένως δεν μπορεί να συνεχίσει ούτε να βρει χρηματοδότηση ούτε να συνεχίσει να κάνει ταινίες για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Εγώ όμως πιστεύω ότι υπάρχει κάποια διέξοδο σε αυτό και είναι ως εξής. Στον κινηματογράφο τον οποίο κάνω υπάρχει πάντα μια ιστορία. Υπάρχει μια βασική ιστορία κορμός η οποία τρέχει. Αλλά πάντα είναι παραπάνω από μία αυτές τις ιστορίες. Είναι μία με δύο ιστορίες οι οποίες τρέχουν και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες παράλληλες και μικρότερες, δευτερεύουσες. Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσα ίσως να τις αποφύγω. Αλλά δεν θέλω να τις αποφύγω, τις κρατάω, τρέχουν εκ παραλλήλου γιατί βοηθάνε στο όλο πλέξιμο, στην ευρύτερη υποστήριξη, αν θέλετε, των βασικών ιστοριών, της βασικής ή των δύο βασικών ιστοριών. Σε όλες μου τις ταινίες, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Δεν είναι εύκολο να το συνειδητοποιήσει κανείς, αλλά καθώς περνάει ο καιρός, είναι δυνατόν να κατανοήσει κάποιος ότι όντως όλα αυτά λειτουργούν μαζί. Δηλαδή, θέλω να γίνεται η προσπάθεια ακριβώς να γίνονται κατανοητές όλες αυτές τις διαφορετικές ιστορίες. Πάρα πολλές ιστορίες σε διαφορετικούς τόπους την ίδια χρονική στιγμή, ενώ όσο πάντα τρέχει μία βασική ιστορία. I also don't start thinking about my cinema with stories. Always it is the image. First, one image comes to my mind. Then that image brings other images. I stay with those images for some time. Then I decide to write something or find out a story on which I can lay those images.
this is the way I first start thinking about my cinema, not with story, not with a particular idea, but with the images. I can tell you one instance, what exactly I've been doing now. You know, when I was a student in a school, we used to walk from our home for almost 20 minutes to the school. And there was a shop where you can say this is a watch repairing shop. And you know, there's a shop where full of watches, many watches of many sizes, of many times. And there's one person all the time doing something, repairing a watch. But he was always sitting, keeping his back at me. On my way to school and my way back to home, I used to stand there for some time. I wished that at least one time, once I will see the face of this man. It didn't happen. My father was stationed in that small town for 3 years. After 3 years, we left. I left that place thinking it was not possible for me to know the face of this man. After 40 years, after 40 years, one fine morning, I got up with a dream and saw that man. And this time, in my dream, he looks at me and laughs. That is for the first time I saw the face. And I started writing the script. You know, this always happens to me. I remember in one of my films, I don't know whether this is programmed here or not, Shelter of the Wings. One day I came back home. Nobody was there. My wife called me and told me that she's leaving for some place and she'll not be back before 2 days. And she took the kids. I have two daughters. She took all of them. So I came back home. I opened the door. The moment when I opened the door, there's a corridor, long corridor. And what I saw is something amazing. I saw the ground of my childhood where I used to play and collect red beetles, small little beautiful red beetles with my other friends, 4, 5, 6 maximum. They were all there and calling me to join them. Just few seconds only. Then I realized, no, it's something wrong. And then I saw everything is there. The table is there, the sofa is there, the television is there, the paintings on the wall, they're there. Nothing is wrong. But I kept on thinking about this, and then I brought this back in one of my films, and that is Shelter of the Wings. So I think, I believe very strongly in these images, and also the element of unknown. You know, when I started filmmaking... Shall I? Yes, please. Εγώ λοιπόν αυτό στο οποίο πιστεύω είναι οι εικόνες. Δηλαδή δεν ξεκινάω, και αυτό λέω και στους φοιτητές μου, μην ξεκινάτε από τις ιστορίες, ξεκινήστε από εικόνες, εικόνες που σας έχουν εντυπωθεί. Γιατί πάντα η πρώτη εικόνα φέρνει από πίσω και πάρα πολλές άλλες. Μείνετε λίγο με αυτές τις εικόνες. Τις κρατάς τις εικόνες αυτές και μετά αποφασίζουν αυτές πώς θα μπουν σε αυτό που θα γυρίσετε. Πολλές φορές ξεκινάω ταινία, χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη ιστορία στο μυαλό μου, ούτε κάποια βασική ιδέα. Ξεκινάω όμως από εικόνα που έχω στο κεφάλι μου.
Για παράδειγμα, μπορώ να σας δώσω κάτι πάνω στο οποίο βασίστηκε η ταινία μου. Σαν μαθητής, δίνει μια απόσταση κάπου 20 λεπτή από το σπίτι μου μέχρι το σχολείο. Στην απόσταση αυτή, λοιπόν, περνούσα από ένα κατάστημα το οποίο είχε άπειρα όσα διαφορετικά είδη, μια πάρα πολύ παρδαλή, πολύχρωμη βιτρίνα, με έντονη δραστηριότητα, όπου όμως υπήρχε πάντα ένας άνθρωπος, ο πολιτής, ο οποίος είχε μονίμως γυρισμένη την πλάτη του προς τη βιτρίνα. Επί σειρά ετών, μείναμε σε εκείνη την πολύχνη που ήταν γιατρός ο πατέρας μου κάπου 3 χρόνια. Επί 3 χρόνια, λοιπόν, σε όλα τα ανεβοκατεβάσματα που έκανα, εκείνα τις 20 λεπτούς περιπάτους από και προς το σχολείο, ποτέ δεν κατάφερα να δω το πρόσωπο του ανθρώπου αυτού. Έβλεπα πάντα την πλάτη του. Ήταν πάντα το οποίο, και όταν φύγαμε, εξακολουθούσε να με ταλανίζει. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχα δει ποτέ το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Τελικά, 40 χρόνια μετά, και σε ένα όνειρό μου, βλέπω για πρώτη φορά τον άνθρωπο αυτό Αμφάς, βλέπω το πρόσωπό του, ο οποίος μου γελούσε. Αυτό, λοιπόν, μετά από αυτό το όνειρο ξύπνησα και άρχισα να γράφω το σενάριο ταινίας μου. Μια άλλη περίπτωση, για να σας αποδώσω πάλι πώς γίνεται αυτό με εικόνες, είναι όταν κάποια στιγμή μου τηλεφώνησε η γυναίκα μου, ότι επρόκειτο να φύγει από το σπίτι, θα πήγαινε αλλού, θα έλειπε για ένα διήμερο και θα έπαιρνε μαζί της και τα παιδιά μας. Έχω 2 κόρες. Έτσι, λοιπόν, επιστρέφω στο σπίτι, ξεκλειδώνω την πόρτα. Ήξερα ότι δεν επρόκειτο να είναι κανείς στο σπίτι. Ξεκλειδώνοντας όμως την πόρτα και που ανοίγεται μπροστά μου ένας πάρα πολύ μακρύς διάδρομος του σπιτιού μου, ξαφνικά είχα την εικόνα για λίγα δευτερόλεπτα ότι ήταν ο χωματόδρομος με τον οποίο έπαιζα βόλους, γκαζές δηλαδή, με τους φίλους μου όταν ήμουν μικρός. Πολύ μικρούς, πολύχρωμους βόλους έβλεπα στο διάδρομο αυτό. Πολύχρωμους γυάλινους πάνω σε χώμα. Αυτό κράτησε εικόνα για λίγα δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά συνειδητοποίησα ότι ναι, ήταν το σπίτι μου, είδα τον καναπέ, είδα τους ζωγραφικούς πίνακες, είδα την τραπεζαρία, όλα ήταν στη θέση τους. Αυτή η εικόνα όμως έμεινε. Και από αυτήν άρχισα να αναπτύσσω πάλι άλλες εικόνες. Ήταν στοιχεία τα οποία έμειναν. Πιστεύω πάρα πολύ βαθιά στην εικόνα, στη δύναμη μιας εικόνας, η οποία δημιουργείται και η οποία φέρει στη συνέχεια μια αλληλουχία άλλων εικόνων και που μπορούν να δημιουργήσουν την ιστορία για μια ταινία. I'm a strong believer of unknown. The element of unknown is something very important in my life. In my personal life and also in my creative life. I can tell you that I don't know, you know, sometimes for days I don't write anything. I just don't feel for it. I know some of my poet friends tell me that this is very bad. At least every day you sit and try to write something, give 1 hour to that. I just don't believe in it. I can't do it. But whenever it comes at one go. For 7 days I have been writing and writing and writing and writing, and only writing. It comes like this, one line, just one line. It comes to my mind. And if I can't catch it right at that moment, that's gone. So I write, and then I don't know what is the second line, what is the third line, and what is the last line. Till the last line is written, I don't know. And I'm happy with that. I've been doing that, and I have by now a good readership, those who love my poetry, and have also seen among the young poets, they try to do what I've been doing. Πιστεύω βαθιά στη δύναμη των εικόνων και πιστεύω βαθιά στο στοιχείο του άγνωστου. Πιστεύω βαθιά στο στοιχείο του άγνωστου και στην προσωπική μου, αλλά και στην δημιουργική μου ζωή, τη ζωή μου ως ποιητή και ως κινηματογραφιστή. Ορισμένες φορές περνάνε ολόκληρες μέρες, τις οποίες δεν γράφω ούτε μια γραμμή. Οι άλλοι φίλοι μου ποιητές μου λένε ότι δεν είναι καθόλου σωστό αυτό. Θα πρέπει να προσπαθώ κάθε μέρα, συγκεκριμένη ώρα, έστω για μία ώρα, να αφιερώσω κάποιο χρόνο να προσπαθήσω να γράψω. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά καθόλου. Μπορεί να περάσουν οι μέρες χωρίς να